Βλέπετε ότι μαζί μου έχω ήδη ένα νέο αυτοδιοικητικό, όπως σας είχα άλλωστε προειδεάσει. Κύριε Κοκολάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Νέος Δήμαρχος Γόρτινας, λοιπόν, νέος από Σεπτέμβρη. Γόρτινας. Αναλαμβάνετε. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη. Έχουμε να πούμε πολλά. Να είστε καλά. Πάνω κάτω οι ερωτήσεις, ξέρετε, είναι λίγο ίδιες και με τον κύριο Μποκέ, όπως τα συζητούσαμε πριν από λίγο, αλλά το ενδιαφέρον είναι διαφορετικό. Αλλάζει. Από περιοχή σε περιοχή. Σίγουρα. Λοιπόν, έρχομαι αμέσως στη συζήτηση. Θέλω όμως πρώτα να πάμε λίγο στο Ρέθυμνο, εκεί που μας περιμένει ο Ματθαίος ο Καπετανάκης, να δούμε τι έγινε στα δυτικά, Ρέθυμνο και Χανιά, να πάρουμε και μια γεύση. Καλησπέρα, Ματθέ. Καλησπέρα, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι από το Ρέθυμνο. Όσο λοιπόν πηγαίνουμε στην ενδοχώρα ή στα ορεινά του Ρεθύμνου και των Χανίων, τόσο πιο οριακά ήταν τα αποτελέσματα της κάλπης εχθές, τις επαναληπτικές εκλογές. Στα Ανόγια η διαφορά που χώρισε τον πρώτο από τον δεύτερο ήταν μόλις 13 ψήφοι. Θα μου πείτε δεν ήταν η μία ψήφος της προηγούμενης φοράς, ωστόσο και πάλι το αποτέλεσμα είναι οριακό. Αυτή τη φορά ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης, νέος δήμαρχος Ανογίων, και ο Μανώλης Καλέρης, ο απερχόμενος, δεν κατάφερε να εκλεγεί αυτή τη φορά. Επειδή στον Αποκόρονα και πάλι. Επειδή είδαμε αναλυτικά τα στοιχεία με τη βοήθεια του Μπάμπη του Σαββίδη και καταλαβαίνω ότι έχει συγκεντρώσει εσύ όλο το ρεπορτάζ και θέλει να μα το δώσει. Θέλω όμω λίγο να μου μεταφέρει κάτι το οποίο δεν έχουμε δει. Δηλαδή το κλίμα. Τι είναι εκείνο το οποίο επικρατεί σήμερα σε Ρέθυμνο και Χανιά, όπου εξέλεξαν και αναφέρομαι στου δύο μεγαλύτερου. Σίγουρα στα Χανιά. Σίγουρα στα Χανιά έχουν ήδη πέσει οι τόνοι, έτσι κι αλλιώ. Οι Χανιώτες αυτό εκτίμησαν στο πρόσωπο του Παναγιώτη του Σιμανδυρά και αυτή τη μιλήχια, ήσυχη προσωπικότητά του που με σύνεση επιδεικνύει έργο, όπως έχει πράξει και στα πρώτερα πολιτικά του καθήκοντα. Έτσι λοιπόν μπορεί να μην έχει την πλειοψηφία των εδρών, μπορεί να μην είχε καν αναδειχθεί πρώτος στην πρώτη Κυριακή. Ωστόσο οι Χανιώτες τον εμπιστεύτηκαν γιατί θεωρούν ότι αυτός θα μπορέσει να συνθέσει τη νέα εποχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, που με την απλή αναλογική θέλει σύνεση, συνεργασίες, σύστημα, μια ήρεμη δύναμη. Χαρακτηριστικό είδαμε και το απόσπασμα πάντα στις επίσημες δηλώσεις του στα μέσα, συνοδευόταν από μια νεαρή κυρία που μετέδει τα μηνύματά του στην νοηματική, κάτι που πρόλαβες. Έδωσε το στίγμα του για μια νέα. Και ωραίο παράδειγμα, Χανιά. Ωραίο παράδειγμα, Ματθέ, αυτό για όλους τους δημάρχους της Κρήτης, όχι μόνο τους δημάρχους, αλλά είναι ένα ωραίο παράδειγμα και μπράβο του. Ειδικά στην αυτοδιοίκηση, κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται. Είναι ό,τι πιο κοντά στον πολίτη και στον δημότη η τοπική αυτοδιοίκηση και πρέπει να λαμβάνει μέρημνα για όλους τους πολίτες. Τώρα, στα Ανόγια και στον Αποκόρονα ήταν πιο συντηρητική ψήφος. Ο Χαράλαμπος Κουκιαδάκης κατάφερε να εξασφαλίσει και πάλι την εκλογή του. Ενώ εδώ στο Ρέθυμνο σίγουρα αναγνωρίστηκε ήδη λίγο πριν την κάλπη ότι οι τόνοι είχαν ανεβεί ιδιαίτερα. Ναι. Θα στήχησε σε ψήφους αυτή η τακτική. Ωστόσο τώρα προσπαθούν να ηρεμήσουν, να κατεβούν οι τόνοι και να δουν πώς θα προχωρήσουν στην επόμενη μέρα. Με τον Γιώργο Μαρινάκη να υπολογίζει βέβαια στις δύο περαιτέρω έδρες από την παράταξη Κρεβετζάκη. Ωστόσο και πάλι τα πράγματα θα είναι οριακά. Θα πρέπει να βρεθούν κάποιες συνεργασίες, γιατί δεν, η αυτοδιοίκηση θέλει γρήγορες αποφάσεις. Μιλάμε για ζητήματα της καθημερινότητας, απτά, δίπλα στον πολίτη. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι ευρείες συνεργασίες να είναι όχι μόνο γρήγορες, αλλά και αποτελεσματικές στο έργο τους, μιας και τα ζητήματα της καθημερινότητας δεν μπορούν να περιμένουν πολύ για να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, ώστε να υλοποιηθεί το έργο αυτό που έρχεται να υπηρετήσει τον δημότη. Λοιπόν, έχουν ηρεμήσει πλέον τα πράγματα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει φυσικά και έτσι και να μην παρεξηγηθώ με την κινητικότητα που υπήρχε και όλη αυτή τη διεκδίκηση και τη μάχη που έδιναν οι μονομάχοι κατά την τελευταία εβδομάδα. Θα προσθέσω σε αυτό που είπες και εσύ κάτι το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας, βλέποντας πώς λειτουργούν και τα δημοτικά συμβούλια. Οι συγκλήσεις είναι απαραίτητες. Γιατί έτσι θα πρέπει να διοικηθεί και ένας Δήμος. Πανέμορφο Ρέθυμνο και εξαιρετικέ μου συνάδελφε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο πλατό. Κύριε Κοκολάκη, συγκλήσεις και συνεννόηση. Μεγάλη συζήτηση αυτή. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να το πετύχουμε και χωρίς να μας το επιβάλλει το νομικό πλαίσιο, πιστεύω. Είναι κάτι που επαφίεται στους αιρετούς. Αν το πετύχουν μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, δίνουν και ένα στίγμα στην κοινωνία. Mm-hmm. Και αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει πρώτοι εμείς να δώσουμε το παράδειγμα, ώστε να μπορέσουμε μέσα από διαβούλευση, από συγκλήσεις, από
θέσεις οι οποίες να υποστηρίζουμε και της αντιπολίτευσης, να μπορέσουμε να δώσουμε το παράδειγμα, ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι όλοι εμείς οι αιρετοί έχουμε ένα κοινό στόχο και ένα κοινό σκοπό. Σίγουρα κανείς από εμάς που ασχολείται, εγώ ασχολήθηκα τελευταία, αλλά τέλος πάντων κανείς από όλους που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, δεν πιστεύω ότι έχει κάποιο διαφορετικό σκοπό από αυτόν. Mm-hmm. Να υπάρχει μια ισονομία σε όλους τους πολίτες, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να πάμε τον τόπο μπροστά. Είναι ένα στοίχημα αυτό. Οι καλές προθέσεις πρέπει να τις αναγνωρίσουμε σε όλους τους υποψηφίους. Αλίμονο, αν κάποιος δεν έχει καλή πρόθεση, κύριε Κολάκη, είτε έχει εκλεγεί, είτε όχι. Έχετε κάνει μια πρώτη επαφή με συνυποψηφίους σας? Έχετε μιλήσει με επικεφαλής συνδυασμός ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι? Με την ανάγκη να τα βρείτε, αλλά να τα βρείτε αυτοδιοικητικά πλέον. Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, με συνεχάρισαν και οι τρεις συνυποψήφοι, οι οποίοι δεν ήταν στο δεύτερο γύρο, mm-hmm. στην σύντομη κουβέντα που είχαμε, το θέσαμε σαν όρο αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Και πιστεύω, δεν έχω μιλήσει ακόμα με τον απερχόμενο δήμαρχο, τον κύριο Σιναράκη, πιστεύω όμως ότι και αυτός θα είναι ο στόχος, αυτό θα είναι η επιθυμία του, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάμε τον τόπο μπροστά. Όταν ξεκαθάρισε το τελικό αποτέλεσμα, ή μάλλον όταν είχατε μια εικόνα, η οποία έδειχνε και το πώς κινήθηκαν οι ψηφοφόροι, μιλήσατε με τον κύριο Σιναράκη, είχατε κάποια επικοινωνία? Ήρθε μετά από λίγο, με συνεχάρη εκεί που ήμασταν και γινόταν η ψηφοφορία στην Αγία Βαρβάρα που μένω. Δεν είχαμε όμως τον χρόνο να πούμε τίποτα άλλο εκτός από τα τυπικά. Με συνεχάρη και έφυγε. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είναι μια συζήτηση την οποία θα την κάνετε το αμέσως επόμενο διάστημα. Εμείς βλέπουμε εικόνες από το τι έγινε στο εκλογικό σας κέντρο, σε ό,τι έχει να κάνει φυσικά με το τελικό αποτέλεσμα, όταν πλέον ήταν όλα ξεκάθαρα, ο κόσμος να συγκεντρώνεται εκεί και φυσικά να σας δίνει τα συγχαρητήρια. Βλέπουμε και κατά την εκλογική βραδιά χθες και τον Λευτέρη τον Κουμαντάκη, ο οποίος κατέγραφε το ρεπορτάζ συνεχώς. Πώς νιώθετε σήμερα? Σας φαίνεται λίγο μακρινό? Σας φαίνεται ότι πώς έγινε τώρα αυτό? Γιατί ξέρετε, καμιά φορά νιώθουμε και δεν το πιστεύουμε. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετό καιρό μια ομάδα ανθρώπων παλεύαμε για αυτό το αποτέλεσμα. Μας τίμησε ο κόσμος της Γόρτινας με την ψήφο του. Από ένα σημείο και μετά ήταν κάτι αναμενόμενο για μας, γιατί τα μηνύματα ήταν πάρα πολλά. Και της πρώτης Κυριακής ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα ότι ο κόσμος ήθελε μια αλλαγή σελίδας. Όμως είναι κάτι που τώρα το βλέπω και το πιστεύω. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι κάτι που θα το συζητήσω με εμένα. Είναι και η πρώτη μου φορά που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση. Δεν έχω ξανασχοληθεί. Πρώτη φορά, ναι. Μεγαλώσατε όμως ένα αυτοδιοικητικό περιβάλλον, κύριε Κοκολάκη. Σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ. Από όταν γεννήθηκα, θυμάμαι εκλογές. Και θυμάστε εκλογές. Και έχει ιδιαίτερη σημασία. Καταλαβαίνω ότι τώρα αγγίζω κάτι πιο προσωπικό. Ναι. Αλλά έχει μια ιδιαίτερη σημασία ότι ο πατέρας σας ήταν στην αυτοδιοίκηση για πολλά χρόνια. Ήταν μάλιστα και μονομάχος, αν θέλετε να το πω έτσι, με τον κύριο Σχιναράκη. Σωστό αυτό. Είχε κάνει. Και τώρα ήσασταν εσείς. Ναι, ναι. Είχε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία. Για μένα αξιοθαύμαστη, γιατί ήταν και δύσκολα χρόνια, ήταν άλλες εποχές. Οι συγκυρίες το φέρανε και είμαι εγώ τώρα. Συγκυριακό. Ναι, δεν θα επιμείνω παραπάνω σε αυτό το κομμάτι, αν και θέλω να ρωτήσω πολλά, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ευαίσθητο θέμα αυτό. Τι σας άγγιξε περισσότερο στις αντιδράσεις του κόσμου, κύριε Κοκολάκη? Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι, δεν το έχω ξαναζήσει, ήταν κάτι μοναδικό. Είδα άτομα πολύ οικεία, φιλικά μου, να δακρύζουν. Ήταν κάτι μοναδικό. Δεν το έχω ξαναζήσει. Πιστεύω ότι ο κόσμος ήθελε να εκδηλώσει όχι μόνο τη χαρά του προς το πρόσωπό μου, αλλά και τη χαρά του που έγινε αυτή η αλλαγή σελίδας. Γιατί το στοίχημα ήταν αυτό. Να γίνει μια ομαλή αλλαγή σελίδας στο Δήμο Γόρτινας,
ούτως ώστε να δούμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Να πάμε τον τόπο μας λίγο παρακάτω. Αυτό ήταν το στοίχημα και πιστεύω ότι το πετύχαμε. Θέλω να δούμε και την κάρτα με τα αποτελέσματα και τα ποσοστά τα οποία λάβατε τόσο εσείς όσο και ο κύριος Χιναράκης. Βλέπουμε και τις μεταβολές, αν θέλετε, από την πρώτη Κυριακή. Βέβαια, από την πρώτη Κυριακή είχε φανεί ότι έχετε μία υπεροχή. Μία διαφορά του 45,2% με τον κύριο Χιναράκη την πρώτη Κυριακή να παίρνει 27,2%. Κάτι βέβαια που έχουμε δει και άλλες φορές να αλλάζει. Δεν ήταν δεδομένο ότι θα ήσασταν πρώτος και τη δεύτερη Κυριακή. Τη δεύτερη Κυριακή λοιπόν, χθες, στο δεύτερο γύρο, 68,5% και 31,5% ο κύριος Σχιναράκης. Βλέπουμε και τις αντίστοιχες μεταβολές σε ψήφους, ένα συν 989 για εσάς και ένα μείον 373 για τον κύριο Σχιναράκη. Λειτουργήσε, αν θέλετε, και το πώς οι υπόλοιπες παρατάξεις έδωσαν το δικό τους στίγμα για το που, ποιον προτιμούμε, με ποιον θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε ενδεχομένως καλύτερα. Κυρία Σφατιανάκη, και οι άλλες τρεις παρατάξεις που υπήρχαν εκτός από τη δικιά μας και του κυρίου Σχιναράκη, αυτό που θέλανε ήταν προφανώς μία αλλαγή σελίδα στο Δήμο Γόρτινας, γι' αυτό παλεύαν κι αυτοί. Και πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων τους, αυτό έδειξε το δεύτερο, η δεύτερη Κυριακή, ήθελε να γίνει αυτό το πράγμα. Ενδεχομένως σε κάποιους ψηφοφόρους να λειτουργήσε, σε κάποιους άλλους όχι. Το σίγουρο είναι ότι όλοι αυτοί που μας τιμήσανε με την ψήφο τους, mm-hmm. σίγουρα θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να μπει, ας πούμε, σε μια ζυγαριά αν έπαιξε ρόλο κάποια στήριξη που είχαμε ανοιχτή από την παράταξη του κ. Δαριβιανάκη ή αν δεν έπαιξε ρόλο. Πιστεύω όμως ότι όλα αυτά μαζί μας πήγαν στο αποτέλεσμα που είχαμε, στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την προεκλογική μάχη που δώσατε, αν κάτι λέγαμε κι εμείς έτσι δημοσιογραφικά, ότι και ο δικός σας ο Δήμος, ο Δήμος της Γόρτινας, εμφάνιζε έντονα στοιχεία πόλωσης, έντονα στοιχεία, αν θέλετε, πιο έντονου προεκλογικού αγώνα, στο πω έτσι, από τις παρατάξεις. Είπατε κάποια στιγμή ότι ας μην ξεφύγουν τα πράγματα και από τη δική σας παράταξη, δεν εννοώ μόνο από τον κύριο Σχιναράκη, να κρατήσουμε τις ισορροπίες όλοι. Δηλαδή, δόθηκε και μία μάχη γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι σε μία τέτοια μάχη, η οποία είχε ξεκινήσει, για να μην κρυβόμαστε, πολύ πριν από την προκήρυξη των εκλογών τελευταία, αρκετό καιρό πριν, σε μία τέτοια μάχη, για να μπορέσει κανείς να κρατήσει ισορροπίες, θέλει αρκετό αγώνα. Εγώ σαν επικεφαλής το επιδίωξα αυτό. Πιστεύω ότι φάνηκε και από τις τηλεοπτικές αναμετρήσεις που είχαμε με τους συνυποψηφίους μου και με τον κύριο Σχιναράκη, ότι μόνο όταν προκριθήκαμε δώσαμε κάποιες απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν. Το στοίχημα, κυρία Σφατιανάκη, είναι για όλους μας ότι ξημέρασε μια καινούργια μέρα και πρέπει όλοι μας, και οι αυτοδιοικητικοί και ο κόσμος, να είμαστε ενωμένοι. Σίγουρα όλοι οι πολίτες μας παρακολουθούν και μας κρίνουν, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα, ότι παρακολουθούμαστε και κρινόμαστε από τον κόσμο. Όλοι οι πολίτες δεν θέλουν να δουν ούτε κοκορομαχίες, δεν θέλουν να δουν ούτε πόλωση, ούτε αντιθέσεις. Θέλουν να δουν σεμνότητα, ταπεινότητα και έργο. Και όχι πολλά λόγια. Αυτό είναι το στοίχημα. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι σαν παράταξη έχουμε αυτό το στελεχειακό δυναμικό που θα μας επιτρέψει αυτά τα τρία που είπα να τα πετύχουμε. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Είπα και πριν, με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Μποκέ, ότι ήταν έτσι και πολύ συγκεκριμένη η επιλογή μου σήμερα να έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι και ηλικιακά, νέοι και αυτοδιοικητικά. Πώς βλέπετε έτσι τον χάρτη, τον αυτοδιοικητικό χάρτη της Κρήτης? Η αλήθεια είναι, όσο έχω αίσθηση στο Ηράκλειο πιο πολύ και λίγο προς το Λασίθι, υπήρξαν κάποιες αλλαγές, αρκετές. Άλλαξε αρκετά ο χάρτης και όσον αφορά το ηλικιακό, από ό,τι αντιλήφθηκα, αλλά και όσον αφορά καινούργια άτομα, mm-hmm. δηλαδή νέοι δημάρχοι. Σίγουρα θέλουμε και την πείρα των παλιών, γιατί είναι απαραίτητη κι αυτή, και την ορμή και την αγωνιστικότητα και την τόλμη των καινούριων. Mm-hmm. Πιστεύω ότι σαν αυτοδιοικητικοί όλοι έχουμε σε πολλές περιπτώσεις κοινά προβλήματα. Απέναντί μας έχουμε ένα κράτος το οποίο πολλές φορές δεν βοηθάει τον ίδιο τον πολίτη. Οπότε πρέπει, τουλάχιστον αυτή η δική μου επιθυμία, δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσω, γιατί είπαμε την πρώτη φορά που θα συμμετέχω και σε συλλογικά όργανα αυτοδιοίκησης, πρέπει να γίνουμε μια γροθιά όλοι για να μπορέσουμε, να τα καταφέρουμε όλοι μαζί, να παλέψουμε το κεντρικό κράτος. Ναι. Που πολλές φορές μπαίνει τροχοπέδι
από ό,τι έχω αντιληφθεί, όχι μόνο στη δική μας προσωπική ζωή, αλλά και στα αυτοδιοικητικά. Έχετε έτσι θέσει στο πλάνο σας να συζητήσετε και να συνεργαστείτε ακόμη περισσότερο, όχι μέσα στον ίδιο το δικό σας το Δήμο, αλλά και με όμορους Δήμους. Γιατί είστε σε μια περιοχή που ναι, μεν έχει δυνατότητες, αλλά έχει μείνει πίσω. Έχετε δίκιο. Εγώ ήδη από σήμερα συνεχάρηκα κάποιους νεοεκλεγείς δημάρχους όμορων Δήμων. Έχω και επαφή με άλλους οι οποίοι ήταν και αυτή τη φορά εκλεγή, είχαν συνεχίσουν να είναι. Πιστεύω ότι έχουμε αρκετά κοινά προβλήματα και ευελπιστώ σε μια καλή διαδημοτική συνεργασία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί ένα μεγάλο στοίχημα είναι να, αφού έχουμε κοινά προβλήματα, να μπορέσουμε να δώσουμε και κοινές λύσεις. Και μην ξεχνάμε αυτό που λέει και ο λαός μας, ότι ισχύει σε διενώση. Αν τα καταφέρουμε και ενωθούμε κάποιοι σε κάποια προβλήματα τα οποία είναι κοινά, πιστεύω θα τα καταφέρουμε καλύτερα από ό,τι μόνοι μας. Σίγουρα υπάρχουν και μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε Δήμους, όμως είναι κάτι το οποίο θα το παλέψουμε όλοι μαζί. Είναι κάτι, ένα στοίχημα για μας αυτό. 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνετε καθήκοντα. Μπαίνετε στο τιμόνι λοιπόν του Δήμου. Τα ψέματα τελείωσαν, που λέει και ο λαός, κύριε Κοκολάκη. Και εκεί ξεκινάει το έργο πλέον. Τι είναι εκείνο το οποίο θα θέλετε να κάνετε, πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνετε με το που μπείτε μέσα, περάσετε το κατόφλι του Δήμου? Είχα πει και εδώ σε προηγούμενο βήμα που μου δώσατε στην εκπομπή σας ότι ένα μεγάλο στοίχημα για μας σαν επόμενη Δημοτική Αρχή και για όλη την παρέα και την ομάδα της Μεγάλης Γόρτινας, γιατί πραγματικά κάναμε μια πολύ καλή παρέα, μια ομάδα δυνατή, ισχυρή, η οποία είχε και θα έχει ένα προνόμιο να κοιτάζει ο ένας τον άλλο στα μάτια, όλοι μας που είμαστε στην ομάδα αυτή, και να μπορούμε καθαρά να μιλάμε χωρίς να υπάρχουν υπόγειες εργασίες. Ένα μεγάλο λοιπόν στοίχημα για όλη την ομάδα της Γόρτινας είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη της Γόρτινας, η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια την είχε απολέσει η Δημοτική Αρχή και φάνηκε από το αποτέλεσμα. Έχουμε μπροστά μας ένα αξιόλογο στελεχειακό δυναμικό στο Δήμο, στον αφορά το προσωπικό του Δήμου, που θα πρέπει να δώσουμε βάρος και αξία σε καθένα από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μαζί με αυτούς θα συμπορευτούμε για να πάει μπροστά ο τόπος, για να πάνε καλά τα πράγματα. Έχουν προβλήματα καθημερινότητα, τα τόνισα πάρα πολύ την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί. Θυμάμαι ότι το είχατε πει. Τα τόνισα πάρα πολύ, γιατί τα ζω κι εγώ σαν πολίτης, παρόλο που ο συνυποψηφιός μου ο Νίκος έλεγε ότι δεν ζω στο χωριό, εγώ ζω στην Αγία Βαρβάρα. Και τα τόνισα πάρα πολύ, γιατί είναι προβλήματα που μας απασχολούν κάθε μέρα. Mm. Και όταν κάτι σε απασχολεί κάθε μέρα, δεν μπορείς να είσαι πιο μακριά. Ένα μεγάλο στοίχημα για μας θα είναι αυτά τα πράγματα να τα κερδίσουμε από τις πρώτες μέρες με έργα και όχι με λόγια. Και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι σαν ομάδα και οι εκλεγμένοι της Μεγάλης Γόρτινας, που είμαστε αρκετοί στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω του αποτελέσματος της πρώτης Κυριακής, αλλά και όλα τα στελέχη της παράταξης, ναι, είναι μεγάλο το προβάδισμα, αλλά και όλα τα στελέχη της παράταξης, τα οποία προς μεγάλη μου ικανοποίηση και τη δεύτερη Κυριακή ήταν ενωμένη, μια γροθιά. Mm-hmm. Γι' αυτό ήρθε και αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα ανάμεσα σε μένα και στον Νίκο, ήταν ανάμεσα σε ομάδες, σε παρατάξεις. Όλοι μαζί λοιπόν θα προχωρήσουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέσαμε στόχο. Είναι καλή δύναμη, κύριε Κοκολάκη. Θα μας χρειαστεί. Εμείς εδώ θα είμαστε να καταγράφουμε το τι γίνεται και στον Δήμο Γόρτινας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς. Να είστε καλά.